στο σημερινό συμβούλιο αποδείχθηκε ότι και μικρές χώρες όπως είναι η Κύπρος μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο συμβάλλοντας στην διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο αφορούσε την πρότασή μας για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής θετικής λίστας για τα ζώα τα οποία επιτρέπεται να την χάνουν εμπορίας, για άγρια ζώα τα οποία επιτρέπεται να την χάνουν εμπορίας. Θεωρούμε ότι μια τέτοια λίστα θα ήταν πολύ θετική για τα θέματα της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Είναι γνωστό ότι το εμπόριο άγριων ειδών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα. Είναι πολύ σημαντική η πρότασή μας επίσης για σκοπούς προστασίας και ευημερίας των ζώων. Τα άγρια ζώα γεννιόνται και δεν είναι για να διατηρούνται στην αιχμαλωσία και βέβαια διαδραματίζει θετικό ρόλο και στα θέματα της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών. Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που είδαμε ότι η πρόταση που παρουσίασε η Κύπρος αγκαλιάστηκε σχεδόν από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ανέφερε ότι θα μελετήσει ακριβώς τη δημιουργία μιας νομοθεσίας η οποία θα προϋποθέτει θα περιλαμβάνει πρόνοια για δημιουργία της θετικής λίστας όπως την εισηγήθηκε και η Κύπρος. Το δεύτερο θέμα αφορά την δυνατότητα στήριξης των αγροτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντλώντας πόρους από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Ήταν μια πρόταση που υπέβαλε η Κύπρος, η Κροατία και μια σειρά από άλλες χώρες. Αγκαλιάστηκε και πάλι αυτή η πρόταση από την πλειονότητα των χωρών και σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ακριβώς την πρότασή της για να υιοθετηθεί αυτό που είχαμε προτείνει στο προηγούμενο Συμβούλιο. Μέσα από την υιοθέτηση αυτής της πρότασης, ειδικά για την Κύπρο, ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων θα μπορούσαμε να το αντλήσουμε για να στηρίξει τους Κύπριους αγρότες για να περάσουν την δύσκολη αυτή περίοδο εν ώψη των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, των λιπασμάτων, των ζωοτροφών και τις δυσκολίες που τους έχουν δημιουργήσει αυτές οι αυξήσεις. Την Παρασκευή στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν αυτά τα 5 εκατομμύρια και ενδεχομένως και επιπρόσθετοι πόροι που θα εγκριθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Ευχαριστώ. Thank you.